Πότε ξεκινάμε? Τώρα! Εντάξει. Οκ. Okay. Οι ήρωές μας, μετά από μια θριαμβευτική περιπέτεια, γίνουν κουρασμένοι, αλλά θριαμβευτές στην πόλη τους. Είναι ο γενναίος πολεμιστής Πτολεμαίος, η ισχυρή μάγισσα Υπατία και ο άξιος θεραπευτής Πάπος. Ετοιμάζ! Θέλω κι εγώ να παίξω. Είσαι μικρή για αυτό το παιχνίδι. Είναι δύσκολο. Η μαμά είπε πως μπορώ να παίξω. Αν δεν με αφήσετε, θα πάω να της τα πω. Ας την απέξει, δεν πειράζει, θα χρειαστούμε κι άλλους παίκτες στο μέλλον. Καλά. Οι ήρωές μας έγιναν τέσσερις. Με την προσθήκη της πιο γρήγορης. Της πιο γρήγορης, Πίκας. Συνεχίζουν την περιπέτειά τους. Κατευθύνονται προς την πόλη τους. Όταν ξαφνικά, ένας μυστηριώδης γέροντας πλησιάζει στο μονοπάτι τους. Τι κάνετε? Τον πλησιάζετε? Κρύβεστε? Ή κάτι άλλο? Το πλησιάζουμε με ειρηνικές διαθέσεις. Να το ρωτήσουμε τι θέλει. Αφού συστήνεστε, σας αποκαλύπτει πως είναι ο... Ωχ, τη βάψαμε. Τι έγινε? Το θυμήθηκε κανείς πως αύριο γράφουμε μαθηματικά? Ωρε φίλε, το είχα ξεχάσει. Κι εγώ, γράφουμε στις κονικές τομές. Χαχαχαχα! Α, το πω στη μαμά σας πως δεν έχετε διαβάσει. Έχω μια ιδέα. Πώς μπορούμε να διαβάσουμε ταυτόχρονα? Πες τι. Ο γέρος σοφός σας αποκαλύπτει πως λέγεται teacher. Σας εξηγεί πως ο κόσμος βρίσκεται σε μεγάλο κίνδυνο, καθώς ένας βρικόλακας βασιλιάς, ο Έντουαρτ, θέλει να καταστρέψει τον κόσμο. Και υπάρχει και ένα ακόμα πρόβλημα. Σας εξηγεί πως είστε οι μόνοι που μπορείτε να σώσετε τον κόσμο, αν δράσετε έξυπνα. Δίνει στον καθένα σας ένα πάπυρο που περιέχει ένα ξόρκι, τύπο μιας κονικής τομής, καθώς και τον τύπο και τις εφαρμογές της. Σας λέει να το μάθετε, γιατί από αυτό εξαρτάται η επιτυχία της αποστολής και του διαγωνίσματος αύριο. Τι δίνει στον καθένα? Στην Πίκα δίνει τον κύκλο. Είναι ο πιο εύκολος Πίκα. Στην Υπατία δίνει την έλλειψη, στον Πτολεμαίο την υπερβολή και στον Πάπο την παραβολή. Πού αυτό μας λέει? Σας κατευθύνει να πάτε στην πόλη Κόνικ για περισσότερη βοήθεια. Εκεί θα βρείτε τον μάγο Μαθηματικούς. Είμαι κύκλος! Μεγαλειότατε, κρυγάκουσα κάτι πολύ σημαντικό. Λέγε γρήγορα! Ο γέρος σοφός έφτιαξε ομάδα και τη στέλνει να σε σταματήσει. Κανείς δεν μπορεί να με σταματήσει. Θα στείλω τις στρατιές των τεράτων μου να τους σταματήσει. Πονάω. Περαστικά, μεγαλειότατε. Φέρε μου ένα παυσίπονο και ένα ποτήρι νερό. Αμέσως. Μια ομάδα τεράτων σας έστησε εν έδρα. Η περιπέτειά σας τελειώνει εδώ. Δεν με φοβίζουν, θα τους επιτεθώ. Ετοιμαστείτε για μάχη. Ρίξε ένα εικοσάρι, Ζάρι. Οχ, τέσσερα. Οι εχθροί είναι πάρα πολλοί και σας περικυκλώνουν από παντού. Την βάψαμε. Όχι, είμαι κύκλος. Η Πίκα επικαλείται το ξόρκι του κύκλου και φυλακίζει όλα τα τέρατα κυκλικά γύρω από ένα δέντρο. Μπράβο Πίκα, μας έσωσες. Είμαι κύκλος και είμαι πολύ δυνατή. Μα γιγάντιων τεράτων ψάχνει να σας βρει. Θα τους βρούμε, κάπου κρύβονται εδώ πέρα. Ψάξτε καλά. Δεν μπορούμε να περάσουμε, θα μας δουν. Είναι τεράστιοι, δεν μπορούμε να τα βάλουμε μαζί τους με τη δύναμη. Θα πρέπει να σκεφτούμε πονηρά. Θα κάνω το ξόρκι της έλλειψης. Θα μετακινήσω την ελλειπτική τροχιά της γης γρήγορα ώστε να ανοιχτώσει. Υπατία, είσαι ιδιοφυΐα. Οι ήρωές μας περνούν στο σκοτάδι απαρατήρητοι και ξεφεύγουν. Αλλά μπροστά τους υπάρχει μόνο μια σπίτι.
Πάλι γλιτώσαμε. Αλλά τώρα παγιδευτήκαμε στη σπηλιά. Την ξέρω αυτή τη σπηλιά. Βγάζει την πόλη Κόνικ. Όμως είναι θεοσκότεινα. Έτσι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε γιατί θα γκρογοτσακιστούμε. Ακόμα και το φως ενός πυρσού δεν θα ήταν αρκετό. Εκτός κι αν το βρήκα. Η πατία άναψε αυτόν τον πυρσό. Ινσέντιο. Ωραία. Τώρα θα χρησιμοποιήσω την ανακλαστική ιδιότητα της παραβολής και θα μετατρέψω αυτόν τον πυρσό σε πανίσχυρο φως. Αυτό έχουν τα μάτια για τους προβόλεις. Από εκεί το ξέρα. Τώρα ξέρω τη διαδρομή. Ελάτε από εδώ. Φτάσαμε. Σας το είπα. Η πύλη είναι κλειστή. Θα φωνάξω στους φύλακες. Ει, εσείς! Ανοίξτε μας! Οι πύλες είναι κλειστές με εντολή του Κόμικ Ovidius 19. Υπάρχει ένα στρατός τεράτων που πλησιάζει. Κανείς δεν μπαίνει και κανείς δεν βγαίνει. Γυρίστε πίσω και τρέξτε να σωθείτε. Μα εμείς γι' αυτό θέλουμε να μπούμε. Για να βρούμε τρόπο να αντιμετωπίσουμε τα τέρατα. Ναι, καλά. Καθηκατάσκοπος το ίδιο θα έλεγε. Δεν σας ανοίγουμε. Γυρίστε πίσω. Τι θα κάνουμε? Είμαι κύκλος. Δεν βοηθάει αυτή τη στιγμή, Πίκα. Υπάρχει μια λύση, αλλά είναι λίγο επικίνδυνη. Θα χρησιμοποιήσουμε πάλι το ξόρκι της παραβολής, μόνο που αυτή τη φορά θα χρησιμοποιήσουμε τη γραφική της παράσταση για να περάσουμε τα τείχη. Όμως δεν ξέρω πού θα προσγειωθούμε. Αξίζει να το ρισκάρουμε. Εντάξει λοιπόν, πιαστείτε όλοι πάνω μου. Ρίξτε ένα ζάρι. 18, ναι. Οι παίχτες, αφού έκαναν ένα μαγικό άλμα, προσγειώνονται με ασφάλεια μέσα στην πόλη. Ευτυχώς, προσγειωθήκαμε με ασφάλεια. Τώρα πρέπει να περιμένουμε τον μάγο Μαθηματικούς. Κάποιος έρχεται. Γεια σας ήρωες. Είμαι ο μάγος Μαθηματικούς και περίμενα καιρό την άφηξή σας. Ο στρατός του Έντουαρντ γίνεται όλο και πιο δυνατός. Δεν πρέπει να καθυστερήσετε άλλο. Υπάρχει ένας τρόπος να τον νικήσετε. Ένα κρυμμένο μυστικό. Αλλά το μυστικό το γνωρίζει μόνο το μαγικό δαχτυλίδι της γνώσης. Είναι ένα μαγικό δαχτυλίδι που μιλά και ξέρει όλες τις απαντήσεις. Αλλά το κρατά φυλαγμένο στη σπηλιά της η Δράκαινα Βαλέριον. Η Δράκαινα είναι η φύλακας του δαχτυλιδιού. Έχει αποστολή να το παραδώσει μόνο σε κάποιον άξιο. Και έτσι έχει μια δοκιμασία. Τι είδους δοκιμασία? Μια μαθηματική δοκιμασία στην οποία δεν έχει πετύχει κανείς μέχρι τώρα. Και όποιο που την χάνει, τον τρώει ο δράκος. Δεν θέλω να με φάει ο δράκος. Είμαι κύκλος. Δεν θα αφήσω κανένα να σε φάει. Θα απαντήσουμε στη δοκιμασία. Είμαστε έτοιμοι. Πού είναι όμως η σπηλιά του δράκου? Δεν ξέρω ακριβώς. Κάπου στα βουνά της τρέλας μαθαίνω. Πώς θα πάρουμε το δαχτυλίδι όταν δεν μπορούμε ούτε τη σπηλιά να βρούμε? Ξέρω. Θα χρησιμοποιήσω το δικό μου ξόρκι. Την ανακλαστική της υπερβολής. Και θα μετατρέψω... Να! Αυτό εδώ το καλάμι σε πανίσχυρο τηλεσκόπιο. Πέτυχε! Βλέπω τη σπηλιά. Ξέρω πώς να πάμε. Το θέμα όμως είναι πώς θα φύγουμε από εδώ. Θα ανοίξω μια πύλη και μόλις τη διαβείτε θα βρεθείτε στους πρόποδες των βουνών της τρέλας. Αλλά βιαστείτε. Θα μείνει ανοιχτή ελάχιστα δευτερόλεπτα. Καλή τύχη, ήρωες. Νόμιζα πως δεν θα τελειώνει ποτέ αυτή η ανηφόρα. Αυτή είναι η σπηλιά? Ναι, αυτή τη σπηλιά είδα. Προσεκτικά μπείτε μέσα. Να ο δράκος, κρατά το δαχτυλίδι. Μεγάλο θράσος. Θέλει ο Μεζές να φτάσει μόνος του στο στόμα μου. Τι θέλετε από μένα, θνητή? Ήρθαμε για το δαχτυλίδι της γνώσης. Ορκίστηκα να φυλάω το δαχτυλίδι για να το παραδώσω μόνος στους άξιους. Για να σας δώσω το δαχτυλίδι της γνώσης, πρέπει να απαντήσετε σε ερωτήσεις μαθηματικών. Αν όμως απαντήσετε λάθος, θα σας φάω. Είμαστε έτοιμοι. Ωραία, ξεκινάμε. Τι είναι αυτό? Είναι έλλειψη. Και αυτό? Η εξίσωση της παραβολής. Αυτό? Είναι μία υπερβολή.
Ωραία λοιπόν. Τελευταία ερώτηση. Τι είναι αυτό? Πικά, πες. Είμαι κύκλος. Ωραία. Περάσατε το τεστ. Το βάρος της φύλαξης του δαχτυλιδιού φεύγει από τους ώμους μου. Βρήκε άξιους να υπηρετεί. Είναι δικό σας. Σε ευχαριστούμε. Και τώρα, τι το ρωτάμε? Άσε εμένα. Δαχτυλιδί, πώς θα νικήσουμε τον Έντουαρτ και θα σταματήσουμε τα τέρατα? Ο Έντουαρτ ήταν παλιά ένας καλός βασιλιάς και βασίλευε με ειρήνη. Όμως αρρώστησε, απέκτησε πέτρα στα νεφρά και από τους ανυπόφορους πόνους έγινε κακός και συμμάχισε με τα τέρατα. Εάν θέλετε να σταματήσετε τον βασιλιά Έντουαρτ, πρέπει να τον γιατρέψετε. Έτσι μόνο θα ξαναγίνει καλός και η ειρήνη θα βασιλέψει. Ξέρω πώς μπορούμε να γιατρέψουμε τον Έντουαρτ. Αν σταθούμε όλοι αρκετά κοντά του και απαγγείλουμε το ξόρκι της έλλειψης μαζί δυνατά, ο ήχος μέσω της αναχλαστικής της ιδιότητας θα δημιουργήσει εξωσωματική λιθοθρεψία και θα καταστραφούν οι πέτρες στα νεφρά του. Πώς όμως θα πλησιάσουμε τόσο κοντά του? Θα παραδοθούμε στα τέρατά του και θα μας φέρουν μπροστά του. Εκεί θα έχουμε μία μόνο ευκαιρία. Ας το δοκιμάσουμε. Δεν έχουμε δυστυχώς άλλες επιλογές. Πάμε! Κάποιον βλέπω να έρχεται. Ναι, έχεις δίκιο. Βασιλιά μου, η ομάδα που κυνηγούσαμε παραδόθηκε μόνη της. Ήρθατε να ζητήσετε το έλεος μου. Τίποτα δεν σας γλιτώνει. Θα σας σκοτώσω αργά και βασανιστικά. Μήπως θέλετε να με οικετέψετε μια τελευταία φορά? Πονάω. Να ευκαιρία. Πάμε τώρα όλοι μαζί. Τι σημαίνει? Τι μου κάνετε? Φρουρί! Σκοτώστε τους. Μισό. Αφήστε τους. Αρχίζω να νιώθω καλύτερα. Ο πόνος φεύγει. Ο πόνος έφυγε. Τι έγινε? Σε γιατρέψαμε τους πόνους. Η πέτρα στα νεφρά σου έγινε θρύψαλα. Δεν θα σε ενοχλήσει ξανά. Εγώ ήθελα να σας σκοτώσω και εσείς με γιατρέψατε. Ό,τι μου ζητήσετε θα το κάνω. Θέλουμε να σταματήσει ο πόλεμος. Από εδώ και πέρα και για πάντα ο πόλεμος σταματά. Αυτή θα είναι μια μέρα χαράς και θα την γιορτάζουμε κάθε χρόνο ειρηνικά. Άνθρωποι και τέρατα. Ζήτω! Ζήτω! Μια μεγάλη γιορτή γίνεται προς τιμήν τους. Το δαχτυλίδι της γνώσης βρήκε τους πραγματικά άξιους. Και ο Ταρζάν, αφού δεν ξυρίζεται στη ζούγκλα, πώς και δεν έχει γένεια? Υπάρχει διαφορά ανάδει να τραβάς ο δυνατός πρόχνης. Γιατί χρειάζονται πλύσιμο οι πετσέτες του μπάνιου, αφού όταν τις χρησιμοποιούμε είμαστε καθαροί? Είμαι κύκλος. 1, 2, 3, come on! Υπατία ή σε ιδιοφυΐα. Την βάψαμε. Είμαι κύκλος.